Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή των Βαΐων. Σήμερα βουβή η εβδομάδα που διανύουμε για την Ορθοδοξία. Εκοφαντικός όμως αντίθετα μας φτάνει ο θόρυβος στα αυτιά μας από τις νατοϊκές βόμβες στο Κωσυφοπαίδιο. Εξίσου εκοφαντικός και ο λυγμός των ανθρώπων που εύνης βρίσκονται στο δρόμο, περιπλανόμενοι ψάχνοντας για ένα καταφύγιο. Η εκπομπή Αρχιπέλαγος δεν θα μπορούσε να είναι αμέτωχη σε αυτό το δράμα των γειτόνων μας. Έψαξε και βρήκε αποκλειστικά για την εκπομπή Αρχιπέλαγος το σχέδιο που ετοίμασε ο ΙΕ για τους πρόσφυγες του Κωσόβου και μίλησε με την εκπρόσωπο εδώ της ΥΠΑ της Αρμοστίας, την κυρία Κεχαγιόγλου, καθώς επίσης και με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είπε στην εκπομπή Αρχιπέλαγος τι ακριβώς προβλέπει να κάνει το κράτος σε περίπτωση που φτάσουν σε ελληνικό έδαφος οι πρόσφυγες από το Κωσυφοπαίδιο. Το ενδιαφέρον ρεπορτάζ ετοίμασε ο Γιώργος Αμυράς. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Αυτή είναι η μία πλευρά του προσφυγικού ζητήματος. Την προβάλλει στα διαφημιστικά του σποτάκια και εδώ στην Ελλάδα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για να τονίσει ότι όλοι οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα στη ζωή και επιπλέον για να αποδείξει ότι η ανθρωπότητα προχώρησε μπροστά χάρη και σε αυτούς. Αυτή όμως είναι η άλλη πλευρά του προσφυγικού δράματος. Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι και Κωσοβάροι ξεριζώνονται αυτή την ώρα από τις εστίες τους και παίρνουν τον μακρύ και σκληρό δρόμο της προσφυγιάς. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έως τις 24 Μαρτίου 1999, ημερομηνία δηλαδή έναρξης των βομβαρδισμών στο Κωσυφοπαίδιο, στο Κόσοβο είχαν καταγραφεί πάνω από 260.000 εκτοπισμένοι άνθρωποι. Ενώ μετά την έναρξη των ατοϊκών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο αριθμός των προσφύγων και εκτοπισμένων τόσο στο εσωτερικό της Γιουγκοσλαβίας, όσο και τις πρώην δημοκρατίες της, αλλά και το εξωτερικό, έχει διπλασιαστεί. Και τώρα φαίνεται να ξεπερνά τους 550.000 πρόσφυγες. Πρόκειται κυρίως για γυναικόπαιδα. Η κατάστασή τους είναι τραγική. Έχουν καεί τα σπίτια τους, δεν έχουν τίποτα. Έχουν αρπάξει μια κουβέρτα στην καλύτερη περίπτωση και έφυγαν. Επομένως, χρειάζονται μεγάλη βοήθεια και υποστήριξη οι άνθρωποι αυτοί. Πολλοί από αυτούς έχουν ζήσει και πολύ τραυματικές εμπειρίες. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα η ΥΠΑ, τη Αρμοστία για τους Πρόσφυγες, αποφάσισε να εκπονήσει ένα επίγον σχέδιο έκτακτης εφαρμογής, έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την κρίση που ξέσπασε στην περιοχή και που δείχνει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Net News από τη Γενέβη, που όμως επιβεβαίωσε στην Αθήνα και η εκπρόσωπος του ελληνικού γραφείου, κυρία Κέτ Κεχαγιόγλου, εκπονήθηκε ένα επίγον σχέδιο δράσης του ΟΗΕ με δυναμικότητα εφαρμογής σε πρώτο στάδιο τους 100.000 πρόσφυγες και σε δεύτερο τους 250.000. Το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι ασφάλεια, είναι προστασία σε κάποια γειτονική χώρα και βέβαια η αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους. Το σχέδιο του ΟΗΕ προβλέπει τη δημιουργία καταβλισμών στις γειτονικές χώρες νοτίως του Κωσυφοπαιδίου, όπου θα γίνεται η πρώτη υποδοχή του προσφυγικού κύματος, σε συνεργασία βέβαια με τις κυβερνήσεις αυτών των κρατών. Την επιδίωξη συνεννόησης αρχικώς με τις κυβερνήσεις της Αλβανίας, της Δημοκρατίας των Σκοπίων, του Μαυροβουνίου και σε δεύτερη φάση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την εκπόνηση ενός μονιμότερου προγράμματος παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στις χιλιάδες των προσφύγων που αναμένεται να αυξηθούν δραματικά τις επόμενες ημέρες. Έμφαση θα δοθεί και στη συγκέντρωση πόρων για τη γρήγορη εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας και ανακούφισης των προσφύγων. Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των μετακινήσεων πληθυσμών και δια του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Φλωρίδη δηλώνει στο Net News τα εξής. Η προσπάθεια της χώρας μας είναι να ενισχύσει την Αλβανία και τα Σκόπια για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν με τους πρόσφυγες από το Κωσυφοπαίδιο στις δικές τους περιοχές. Υποθέτουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να μείνουν κυρίως σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε μια μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια προς τις δύο χώρες, η οποία αρχίζει αύριο με πτήσεις των C-130 για τη μεταφορά υλικού φαρμακευτικού, σκηνών, τροφίμων
και ό,τι άλλο χρειάζεται. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση που οι πρόσφυγες θελήσουν να μπουν στην Ελλάδα? Είναι έτοιμη η κρατική μηχανή ή θα βρεθεί και πάλι μπροστά σε απρόοπτα, όπως συνέβη και με την περίπτωση ο Τσαλάν? Εάν χρειαστεί, η νομή υποδοχής είναι το Κλικής και η Φλόρινα. Υποστηρικτικά είναι η νομή της Πέλλας και των Σερών. Και βεβαίως ως κέντρα υποστήριξης είναι η Κοζάνη και η Θεσσαλονίκη. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στον κόσμο είναι ότι σε αυτή την περίπτωση της προσφυγιάς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ανθρώπινη δυστυχία στα ακραία της όρια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να βοηθήσουμε όσους ζητήσουν τη βοήθειά μας. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι ότι και η προσπάθεια της κυβέρνησης και των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και του λαού θα πρέπει να είναι στραμμένη προς την παροχή βοήθειας στις περιοχές όπου ήδη έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες. Είναι μια σκληρή αλήθεια, ίσως η πιο σκληρή πραγματικότητα που ακολουθεί έναν πόλεμο, η προσφυγιά, η οποία δεν αφήνει τίποτε ανεπηρέαστο κανέναν τομέα της ζωής ενός τόπου και των γειτόνων. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, ενώ όλα έδειχναν να πηγαίνουν ρόδινα για το φετινό τουρισμό, το οποίο είναι ένα μεγάλο θέμα που αγγίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή και θα αγγίξουμε και στις επόμενες. Θυμάστε ότι είχαμε πει η κρίση με τον Οτσαλάν ότι δείχνει να επηρεάζει πολύ αρνητικά τον τουρισμό στην Τουρκία, αντιθέτως δείχνει ότι ευνοεί τον τουρισμό στην Ελλάδα. Ενώ λοιπόν όλα έδειχναν ευνοϊκά, ξεσπάει ο πόλεμος στα Βαλκάνια και αυτό έχει τις δικές του αρνητικές επιπτώσεις στο φετινό τουρισμό στην Ελλάδα. Οι πρωταγωνιστές στο σχεδιασμό της φετινής τουριστικής εικόνας για την Ελλάδα όλα δείχνουν ότι αρχίζουν να αγωνιούν. Να δούμε το βίντεο που ετοίμασε η Έρση Βατού. Αβεβαιότητα και αγωνία για τις επιπτώσεις των εξελίξεων στο κοσυφοπέδιο, στον τουριστικό τομέα, εκφράζουν οι αρμόδιοι, παρότι συμφωνούν ότι προς το παρόν δεν έχει προκύψει θέμα ακυρώσεων ή αναστολής κρατήσεων. Ενδεικτική της ανησυχίας που επικρατεί στα γραφεία είναι η δήλωση του Προέδρου Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας, κ. Τάκη Αντωνίου. Περίλυπος εστίνει η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Και αυτό δεν αναφέρεται στα γεγονότα της Ελλάδος, αλλά στα δρόμενα ή στα τεκτενόμενα στη γειτονιά της Ελλάδας. Και βέβαια αυτό διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της όλης ιστορίας. Διότι μέχρι ακριβώς πριν μια εβδομάδα τα πράγματα ήταν το όντι ρόδινα. Από την αποφράδα μέρα που άρχισαν οι βομβαρδισμοί είμαστε όλοι σκεπτικοί και βλοσιροί, θα μπορούσα να πω. Διότι ανατρέπεται ίσως η όλη καλή χρονιά, όπως φαινόταν, που θα είχε πολύ μεγάλη άφιξη, πολύ μεγάλες αφήξεις και θα φτάναμε στα 12,5 περίπου εκατομμύρια τουρίστες τη φετινή χρονιά. Να βάλει ο Θεός το χέρι του, δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο πολιτικό. Η ιστορία είναι να τελειώσει αυτή η κατάσταση, αυτά τα δρόμενα ή τα τεκτενόμενα, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε ολονών τρέμει το φιλοκάρδι μας, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Την αγωνία του προλαλήσαντος συμμερίζεται και ο διευθυντής του ταξιδιωτικού γραφείου Πλωτίν Ρόδου, κύριος Αλεξάνδρος Φαρμακίδης. Μέχρι στιγμής φυσικά είμαστε όλοι σε αγωνία, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις κρατήσεις των tour operators στη Ρόδο, γενικά στο Αιγαίο και στους συναδέλφους που το συζητάμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Φυσικά είμαστε πάντοτε σε αγωνία και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενημερωνόμαστε περισσότερο από τους tour operators κατά τι βλέπουν ή προβλέπουν για τη σεζόν. Είστε αισιόδοξοι ή απεσιόδοξοι πάντως? Είμαστε αισιόδοξοι γιατί ήδη έχουμε ένα κύμα κρατήσεων περισσότερο από την Τουρκία, από ό,τι έχει εμφανιστεί με τα προβλήματα και τις βομβιστικές ενέργειες που έχουν γίνει. Και νομίζω ότι με το Κόσοβο δεν έχουμε φτάσει ακόμα τόσο κοντά για να δούμε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Μέχρι στιγμής πιστεύω να πάμε καλά.
Η μόνη πρόβλεψη που προς το παρόν μπορούν να διατυπώσουν τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι ότι το κύμα ταξιδιωτών από την Αμερική δύσκολα θα φτάσει στα περσινά επίπεδα που πάντως ήταν καλύτερα από την προηγούμενη δεκαετία από όταν ο Ρίγκαν είχε εκδώσει την περίφημη ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα. Από τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 80, τα γραφεία άρχισαν να δουλεύουν ώστε να τονωθεί η κίνηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπαθούμε να αναζωογονήσουμε την Αμερικάνικη αγορά και φτάσαμε πέρυσι να έρθουν 250.000 Αμερικανοί. Φοβάμαι ότι το 250.000 που είχαμε δεν θα το φτάσουμε φέτος, κάτω από τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κομμάτι της Αμερικής. Οι άλλες αγορές, όπως είναι η γερμανική αγορά και η αγγλική αγορά και γενικώς η ευρωπαϊκή αγορά, για την ώρα δεν έχουν επιπτώσεις, δηλαδή δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Και ούτε υπάρχει σταμάτημα των κρατήσεων. Μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάω πάντοτε. Δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών μαντάτων, αλλά δεν βλέπω πολύ φως. Το φως θα γίνει ημίφως. Η ελπίδα πάντως πεθαίνει τελευταία, όσο και ζωφερές να είναι οι εικόνες από την κατάσταση στις βόρειες γειτονιές της Ελλάδας. Πρώτο μέλημα για όλους είναι να μην χάνονται ζωές αθώων. Λοιπόν, είμαστε μόλις μία ανάσα από το Πάσχα και ελάχιστες εβδομάδες από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να προγραμματίζουμε τις θερινές μας διακοπές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για το Αρχιπέλαγος να ετοιμάσει για σας κάποιες πολύ χρηστικές πληροφορίες. Ακολουθεί λοιπόν ένα βίντεο με το πώς μπορείτε εσείς, εμείς και ο κόσμος όλος να προκρατούμε καταλύματα όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αφορά νομίζω όλους μας. Να το παρακολουθήσουμε. Έλληνες και ξένοι παραθεριστές προετοιμάζονται ήδη για εξορμήσεις στα όμορφα θέρετρα του τόπου μας. Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία, μιλήσαμε τις προάλλες με τον πρόεδρο της Νομοσπονδίας Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων, τον κύριο Στέλιο Πολυκράτη. Τον ρωτήσαμε πώς μπορεί κανείς να κάνει κράτηση. Καταρχάς, όσα καταλήμματα έχουν συνάψει συμφωνίες ή έχουν κάνει συμβόλαια με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, τα ανεβρίσκουν οι τουρίστες στο εξωτερικό από τους tour operators. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύο τρόπους διαφήμισης των καταλημάτων. Ο ένας είναι το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι ο τουριστικός οδηγός και εκδίδεται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας. Έχει μέσα μόνο καταλήμματα δικά μας, με τις τιμές, με όλα, και αυτό πωλείται στα περίπτερα. Και εκδίδεται και σε 4 γλώσσες και πηγαίνει και σε εκθέσεις του εξωτερικού. Μάλιστα, πέρσι είδαμε μεγάλη ζήτηση των δικών μας καταλημάτων από την Ιταλία, επειδή είχε εκδοθεί αυτός ο οδηγός. Και στη συνέχεια υπάρχει και ένα σύστημα που λέγεται FaxNet και μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. Με ένα απλό fax, με ένα τηλεφώνημα, αλλά να έχει και fax μαζί, όλοι έχουν σήμερα ένα fax στις δουλειές τους. Και επιλέγοντας τον αριθμό 99611661 και τον ταχυδρομικό κώδικα του νησιού, παίρνει το fax σε μια κατάσταση όλα τα καταλήμματα της περιοχής που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό και έχει και τις τιμές, την περιγραφή, απόσταση από θάλασσα κλπ. Ο ειδικός οδηγός που ανέφερε ο κ. Πολυκράτης είναι πλήρης πληροφοριών για τα ενοικιαζόμενα καταλήμματα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Περιλαμβάνει φωτογραφίες και ενδείξεις για τις παροχές των δωματίων και των διαμερισμάτων. Το σύστημα FaxNet όμως, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται φέτος, είναι ακόμα μια χρησιμότατη καινοτομία. Η περίοδος του Πάσχα είναι πολύ κοντά, η περίοδος του καλοκαιριού προσεγγίζει, καιρός για εξορμήσεις. Θέλουμε να κλείσουμε ένα κατάλημα σε κάποια περιοχή για να κάνουμε διακοπές. Ένας εύκολος, σύντομος και πολύ όμορφος και γοητευτικός τρόπος. Ένα απλό τηλεφώνημα. Σηκώνουμε τη συσκευή και σχηματίζουμε τον αριθμό 99611661. Μία κυρία μας καλωσορίζει στο σύστημα πληροφοριών FaxNet. Παίρνουμε από μία τονική συσκευή. Μου ζητάει να πληκτρολογήσω τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής που θέλω να πάω. Ας πούμε Σαντορίνη, 87700. Το σύστημα λοιπόν είναι έτοιμο να μας στείλει τις πληροφορίες που ζητάμε για τα καταλήμματα. Και πάμε στο fax. Πατάμε την έναρξη.
Ιδού λοιπόν, μετά από ελάχιστα λεπτά, όλες οι πληροφορίες στην κατάσταση για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα καταλήμματα στη Σαντορίνη, με πληροφορίες αν έχουν κουζίνα, αν έχουν μπάνιο, πισίνα, ψήξη, θέρμανση κτλ. Εύκολος και γρήγορος τρόπος για να μπορέσουμε να κλείσουμε τις διακοπές μας. Οι μέρες παθών, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας για τη Ιουγκοσλαβία και το Κόσοβο, οι μέρες παθών όμως και για την Ορθοδοξία. Ως εκ τούτου, η εκπομπή Αρχιπέλαγος θα κάνει μια υπέρβαση σήμερα και για τα επόμενα 30 λεπτά θα σας αφήσει να ταξιδέψετε στη Σταύρωση. Είναι η εκπληκτική δουλειά, η βυζαντινή όπερα του Γιάννη Μπουφίδη που έκανε πριν από λίγο καιρό και είχε την ευγενή καλοσύνη να την παραχωρήσει στην εκπομπή, έτσι ώστε τόσο εμείς όσο και εσείς να απολαύσετε αυτήν την καταπληκτική δουλειά στην οποία συμμετέχει και ο Γρηγόρης Βαλτινός. Λησμονήσατε τα λόγια που σας είπα, ότι στην Ιερουσαλήμ είναι γραμμένο πως θα χωνευτεί ο προφήτης. Να λοιπόν που τώρα ήρθε ο καιρός, ότι σας είπα το βλέπετε να γίνεται. Παραδίδομαι σε χέρια αμαρτωλών που θα με ξεφτελίσουν, θα με καρφώσουν σε σταυρό και έπειτα θα με πάρετε να με θάψετε νεκρό τάχα κεφαλισμένο. Εσείς όμως μη φοβηθείτε. Να έχετε θάρρος. Την τρίτη μέρα θα αναστηθώ προς αγαλίαση των πιστών και ζωή αιώνια. Thank you.
δωμάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σήμερα,
Όλες τις συμφορά σου βρήκαν πηγή δακρύων. Τις αμαρτίες του κόσμου σου ξυπλένει. Και οι εχθροί τρομάζουν οι άνθρωποι στα θαύματα σου.
Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάσταση εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Μες στο σπίτι, ανάμεσό μας, θάμα. Ειρήνη ημίν, γιατί ταράζεστε έτσι? Μη φοβάστε, εγώ είμαι.
Αν ζητηθεί από κάποιον να περιγράψει τη δουλειά ενός βουλευτή, φαντάζομαι ότι αυθόρμητα θα πούμε ο πολιτικός άνδρας στη Βουλή. Σπάνια θα σκεπτόταν κάποιος κάτι διαφορετικό από αυτό. Παραδείγματος χάρη, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί έναν βουλευτή σε στολή ψάλτη μέσα σε μια εκκλησία και όμως αληθεύει. Ο βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ο πρώτος βουλευτής της Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, δεν ξέχασε ποτέ ότι μεγάλωσε και έψελνε από μικρό παιδί στην εκκλησία του Αγίου Μινά. Να τον απολαύσουμε. Καλή Ανάσταση σε όλους σας και χωρίς βομβαρδισμούς σε άμαχους πληθυσμούς.